Ναι, Sky. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Εχθές κάποια εκπομπή σας έτσι το μεσημέρι έλεγε ο ανταποκριτής σας από τη Γερμανία ναι. για διακοπές 93 ημερών την Ισία και Τουρκία. Ναι, ναι. Α, τραβάτε. Έχετε 93 ευρώ να πάτε την Τουρκία. Συγγνώμη που μιλάω σιγά, έχουμε συνέλευση. Αχ, συγγνώμη εγώ. Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες. Μπορώ να έχω κάποιο τηλέφωνο, κάτι. Πού καλέ, περισσεύουν 93 ευρώ να τα δώσετε στον Πετσάλνικο να σωθεί η χώρα. Απόστολες. Θα πάτε στην Ισία, ναι, εγώ είμαι. Έλα, συγχαρητήρια για να είσαι καλά. Συγγνώμη, α, φωνάζουνε. Καλά, να... Έχουμε τα δικά μας εδώ, έχουμε συνέλευση τώρα, εντάξει. Εντάξει, έλα, γεια. Έλα, ρε. Έλα. Τι έγινε, γιατί απαντάει αμέσως το τηλέφωνο, καλή, δεν παίρνετε τηλέφωνο σήμερα. Όχι, έχουμε συνέλευση τώρα. Α, ναι. Ναι, ναι. Για το 10%. Λέμε τώρα είναι λίγο, μήπως να το πάμε 15, να έχουμε τράτο. Και τα συζητάμε όλα αυτά, να συμφωνήσουμε όλοι. Άλλοι συνάδελφοι πετάνε κάτι 20. Εντάξει, το 20 εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Αν μείνουμε γύρω στο 17, είναι καλά. Αυτό ήθελα να σου πω, ρε. Να μην. Αν θα κάνετε απεργία, δεν θα κάνετε δηλαδή. Τώρα τα συζητάμε όλα αυτά, σου λέω. Έχω συνέλευση, δεν μπορώ. Ωραία, καλά. Με κοιτάνε όλοι, έλα, γεια. Έλα, ρε. Έλα. Το πρωί κάπου έπεσα στον Άρη και είχε, λέει, τον εκπρόσωπο της αστυνομίας. Ο Άρης ποιο θα έχει, τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, τον εκπρόσωπο της αστυνομίας θα έχει. Ήτανε ο Ραγκούσης, ας πούμε, της αστυνομίας, ο πενταλωτής. Ναι, το ξέρω. Για μια στιγμή νόμιζα ότι ζούσα, ξέρω εγώ, σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο με αγγελάκια τους αστυνομικούς, με φωτοστέφανα και τέτοια. Μέχρι που ήρθε η ώρα που μιλάγανε για τους μετανάστες και εκεί έπεσε το γέλιο της αρκούδας, ρε μάστορα. Γέλασε η αρκούδα, γιατί? Σαν να ακούω τον πεταλωτή να πούμε. Δηλαδή άμα ο Μπάτσος ήταν ο πεταλωτής, ο Άρης ποιος ήταν ο Πρετεντέρης? Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, το πέτυχες. Αν και δεν ταιριάζει τώρα από το σκέφτομαι, είναι λίγο κόντρα. Ο Πρετεντέρης έχει άσπρα μαλλιά γι' αυτό. Ακούς, αν τα έχουν, λέει, Πακιστανούς αστυνομικούς και εκεί λέει, τι τα γέλιο να πούμε. Να μου βγει ο Άδωνης και να τον δίνει Πακιστανούς αστυνόμος, ρε. Αστυνομικός, τι τα πλάκα, ρε, πούσι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Σστ, εγώ είμαι. Αποστόλη, έπαθες κάτι? Έχουμε συνέλευση. Α, έχεις, και μαλώνετε. Πώς? Μαλώνετε. Όχι, δεν μαλώνουμε. Η επιχείρηση σας θέλει σκλάβους. Όχι και σκλάβους, εντάξει. Και να σου πω και κάτι, τόσα χρόνια, αρκετά πήραμε τόσα χρόνια. Όταν πηγαίναν καλά οι επιχειρήσεις, όλοι τα καρποθήκαμε. Και δεν μιλάω για το Sky γενικά. Τώρα που υπάρχει κρίση, να βάλουμε κι εμείς λίγο πλάτη. Πλάτη, μετά μέση, άμα κατέβει παρακάτω το βλέπουμε. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Δεν μου λες τι θα έχει τη Νέα Δημοκρατία. Τι. Φύγουν όλοι από τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα φύγουν όλοι. Είναι πιο ενωμένοι από ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Όλοι μια γροθιά. Όσοι μείνουν μια γροθιά. Δηλαδή κυριολεκτικά μια γροθιά. 1, 2, 3, 4, 5 το πολύ. Αποστολή. Ναι, ναι. Έλα, δεν μου λες ο Πάγκαλος τι πάραγε, μπορεί να μου πεις και εμένα. Τι εννοείται. Ιδέες και έργο. Γιατί γελάτε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Α, ευχαριστούμε. Γεια.